Στις 24 Οκτωβρίου του 1963 είναι η μέρα Πέμπτη και η Ελλάδα θα μάθει από τις εφημερίδες ότι πήρε το πρώτο της Νόμπελ, στο όνομα του Γιώργου Σεφέρη. Στο ημερολόγιο του ποιητή και διπλωμάτη την ίδια ημέρα στις 24 Οκτωβρίου του 1963 διαβάζουμε την εξής καταγραφή γραμμένη σε τρεις γλώσσες, στα ελληνικά, στα γαλλικά και στα αγγλικά, γράφει ο Γιώργος Σεφέρη στο ημερολόγιο του. Διαλέγοντας έναν Έλληνα ποιητή για το βραβείο Νόμπελ, νομίζω πως η Σουηδική Ακαδημία θέλησε να εκδηλώσει την αλληλεγγύη της με τη ζωντανή πνευματική Ελλάδα. Εννοώ αυτήν την Ελλάδα για την οποία τόσες γενναίες αγωνίστηκαν, προσπαθώντας να κρατήσουν ό,τι ζωντανό από τη μακριά της παράδοση. Νομίζω ακόμη πως η Σουηδική Ακαδημία θέλησε να δείξει πως η σημερινή ανθρωπότητα χρειάζεται και την ποίηση κάθε λαού και το ελληνικό πνεύμα. Δεν έχουμε ποτάμια, δεν έχουμε πηγάδια, δεν έχουμε πηγές, μονάχα λίγες τέρνες, άδειες κι αυτές. Ο τόπος μας είναι κλειστός, τον κλείνουν οι δυο μαύρες συμπληγάδες. Στα λιμάνια την Κυριακή σαν κατεβούμενα να σάνουμε, βλέπουμε να φωτίζονται στο λιόγερμα σπασμένα ξύλα από ταξίδια που δεν τέλειωσαν, σώματα που δεν ξέρουν πια πώς να αγαπήσουν. Πολλά χρόνια πριν, έναν άλλον Οκτώβρη, αυτόν του 1932, ο Γιώργος Σεφέρης βρίσκεται στο Λονδίνο και σημειώνει στο ημερολόγιο του. Το μεγάλο λάθος της ζωής μου ήταν που ήμουν φτιαγμένος για τη θάλασσα και έγινα στεριανός. Είναι γνώρισμα του θαλασσινού να μην είναι πουθενά ευχαριστημένος. Κράτησα τη ζωή μου ψιθυριστά μέσα στην απέραντη σιωπή. Δεν ξέρω πια να μιλήσω, μήτε να συλλογιστώ ψιθυρι σαν την ανάσα του Κυπαρισιού τη νύχτα εκείνη, σαν την ανθρώπινη φωνή της νυχτερινής θάλασσας στα χαλίκια, σαν την ανάμνηση της φωνής σου λέγοντας ευτυχία. Κράτησα τη ζωή μου, κράτησα τη ζωή μου, ταξιδεύοντας ανάμεσα σε κίτρινα δέντρα, κατά το πλάγιασμα της βροχής. Οκτώβρης πάλι, αλλά 1946 τώρα. Ο Γιώργος Σεφέρης βρίσκεται στον Πόρο με άδεια από την υπηρεσία του μετά από 9 χρόνια, από το καλοκαίρι του 1937, όπως σημειώνει ο ίδιος στο ημερολόγιο του. Στις 23 Οκτωβρίου του 1946 γράφει «Αυτό το φως, αυτό το τοπίο, αυτές οι μέρες αρχίζουν να με απειλούν σοβαρά. Κλείνω τα παραθυρόφυλλα για να μπορέσω να εργαστώ. Ανάγκη να προστατευτώ από την ομορφιά», γράφει ο Γιώργος Σεφέρης, «όπως οι Εγγλέζοι από τη βροχή και η Βεδουίνη από το χαμσίνι. Αισθάνομαι το μυαλό μου να αδειάζει και να λαφραίνει. Το πίνει η μεγάλη μέρα. Σήμερα κατάλαβα γιατί ο Όμηρος ήταν τυφλός. Αν είχε μάτια, δεν θα έγραφε τίποτε», σημειώνει ο Γιώργος Σεφέρης στο ημερολόγιο του και λίγο παρακάτω αναρωτιέται. Γιατί γράφει ο άνθρωπος ποίηματα? Γιατί, μολονότι είναι τόσο μυστικά πράγματα για αυτόν που τα γράφει, τα νομίζει σπουδαιότερα από κάθε τι άλλο στη ζωή? Αυτή η ζωική ανάγκη, γράφει ο Γιώργος Σεφέρης στις 25 Οκτωβρίου του 1946 στο ημερολόγιο του, ακριβώς 17 χρόνια πριν του απονείμουν το Νόμπελ Λογοτεχνίας για τα ποίηματά του. Μέσα στις θαλασσινές σπηλιές υπάρχει μια δίψα, υπάρχει μια αγάπη. Υπάρχει μια δίψα, υπάρχει μια αγάπη. Υπάρχει μια έκσταση. Ο Γιώργος Σεφέρης μετά τη βράβευσή του με τον Νόμπελ Λογοτεχνίας θα δηλώσει στη σουηδική τηλεόραση: «Η παράδοση είναι κάτι ζωντανό και όχι πεθαμένο. Είναι το αντίθετο της συνήθειας. Και αυτό θέλω να το τονίσω». 10 χρόνια πριν, τον Νοέμβριο του 1953, όταν βρέθηκε για πρώτη φορά στην Κύπρο, ο Γιώργος Σεφέρης συνάντησε αυτήν την παράδοση και ξαναβρήκε τη για πάντα χαμένη Ελλάδα. Και έγραψε για τον κόσμο της Κύπρου.
μετά τον Νόμπελ έστειλε επιστολή στον Κύπριο ζωγράφο και καλό του φίλο Αδαμάντιο Διαμαντή. Του έγραψε «Τα Λακάτιν και οι Κολόκες μεταφράστηκαν και σουηδικά». 8 χρόνια πριν, στο ποίημα που του είχε αφιερώσει, ο Γιώργος Εφέρης έγραφε «Ήταν ωραία όλα αυτά, μια περιδιάβαση, όμως το ξύλινο μαγκανοπήγαδο, τα Λακάτιν, κοιμισμένο στο νίσκιο της Καρυδιάς, μισό στο χώμα και μισό στο νερό, γιατί δοκίμασες να το ξυπνήσεις. Είδες πως βόγγιξε, και εκείνη την κραυγή βγαλμένη από τα παλιά νεύρα του ξύλου, γιατί την είπες, φωνή πατρίδας». Κάτω απ' τη γερική σικομουριά τρελός ο αγέρας έπαιζε. Με τα πουλιά, με τα κλονιά και δε μας έκρενε. Ώρα καλή σου ανάσα της ψυχής, ανοίξαμε τον κόρφο μας. Έλα να μπεις, έλα να μπεις, να πιεις από τον πόθο μας. Διαβάσαμε αποσπάσματα από τα ημερολόγια του Γιώργου Σεφέρη από τους τόμους Β, Ε και Ι που κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Ίκαρος με τίτλο «Μέρες». Απ' τη γερική σικομουριά ο αγέρας κόθηκε φύγε. Κατά τα κάστρα του βοριά και δε μας έγγιξε. Θυμάρι μου και δέντρο λιβανιά, δε σε γερά το στήθος σου. Και βρε σπηλιά, και βρε σπηλιά μονιά, κρύψε το λίχνο σου. Αγέρας τούτος του βαγιού δεν είναι της Ανάστασης. Μα είναι της φωτιάς και του καπνού, της ζωής της άχαρης. Ώρα καλή σου ανάσα της ψυχής, ανοίξαμε τον κόρφο μας. Έλα να μπεις, έλα να μπεις, να πιεις από τον πόθο μας. Απ' τη γερική σικομουριά στεγνός ο αγέρας γύρισε. Ως μυζούνταν παντού φλουριά και μας επούλησε.